Χθες το μεσημέρι, δύο επιθεωρήτριες του Υπουργείου Περιβάλλοντος πήγαν στους Άγιους Θεοδόρους και με τη βοήθεια της αστυνομίας συνέλαβαν τους οδηγούς δύο βιτιοφόρων αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αγίων Θεοδόρων για παράνομη απόρριψη λιμάτων σε χώρο που παρανόμως είχε δημιουργήσει. Είχαμε τους επιθεωρητές προστασίας του περιβάλλοντος από το Υπουργείο, κάναν έναν έλεγχο στοιχοματερή λιμάτων και προβήκανε στη σύλληψη του Αντιδήμαρχου του κ. Νικολάου και σε δύο ιδιοκτήτες βιτιοφόρων μεταφοράς λιμάτων. Αυτά που τα ρίχνουν τα λίμματα αυτά. Σε μια παράνομη ηχοματερή λιμάτων, η οποία δυστυχώς δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό το πράγμα. Όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί. Και εδώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Πες ότι αυτοί κάναν την καταγγελία αυτή. Εσείς έχετε βιολογικό καθαρισμό? Δυστυχώς δεν μας τον έχουν παραδώσει. Εδώ και τρία χρόνια παρακαλάμε να παραδοθεί το έργο και αναγκαζόμαστε να προβούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Μπορείτε τα λίμματα δικά σας τα πάτσε άλλο Δήμο? Δεν τα δέχονται. Έχουμε κάνει ενέργειες, δεν τα δέχονται. Και στην Κόρυνθο και στο Λουτράκι δεν τα δέχονται. Τώρα τι γίνεται, είναι από το πρωί, από τις 11 το πρωί? Από τις 11 ώρα το πρωί έχει ακολουθηθεί αυτόφορη διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον εισαγγελέα. Τώρα έχει ξεσκωθεί όλο ο κόσμος, δουλεύει. Βεβαίως έχει ξεσκωθεί, γιατί αύριο το πρωί δεν έχουμε που να πάμε τα λίμματα. Θα ξεχυλήσουν και θα βγουν στους δρόμους. Το συγκεκριμένο βιτιοφόρο, το οποίο με εντολή του Δήμου, γιατί εμείς είχαμε βρει τη λύση, όπως και πολλοί Δήμοι, γιατί δεν είμαστε ο μόνος Δήμος που κάνει αυτή τη διαχείριση προς το παρόν, και επειδή δεν μπορούσαμε διαφορετικά να κάνουμε αυτή τη διαχείριση, είχαμε βρει αυτή τη λύση και κάναμε την εναπόθεση στο σημείο αυτό, στο οποίο έγινε, που ρίχνανε σήμερα τα λίμματα και δημιουργήθηκε αυτό το συμβάν. Φυσικά ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει αυτή την επιλογή και του σημείου και οπωσδήποτε λέω ότι η πόλη ολόκληρη εξυπηρετιόταν από αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει, ο βιολογικός μας πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να λειτουργήσει, οπότε το πρόβλημα από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρχει. Το ζητούμενο δεν είναι τα αστικά λίμματα όμως στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί εδώ είδαμε και άλλα πράγματα και βγήκαν και στην επιφάνεια, άμα θέλετε, άλλα πράγματα που εμείς τουλάχιστον, ας πούμε, δεν τα γνωρίζαμε. Αυτοί οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, από μια συζήτηση την οποία είχα μαζί τους, μας ανέφεραν ότι υπάρχουν και πετρελοειδή. Δεν είναι μόνο δηλαδή κάποιοι και οπωσδήποτε πετρελοειδή, μιλάμε δηλαδή πλέον βιομηχανικά απόβλητα ουσιαστικά και τα οποία πηγαίνανε χωρίς να γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο. Και από ό,τι συζήτησαμε, όπως είπα και προηγούμενα με τους επιθεωρητές, μακροσκοπικά μου είπαν ότι είναι πετρελοειδή. Φυσικά θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουν τη διαδικασία των μετρήσεων αυτών των αποβλήτων, να δούμε τι είναι και από πού προέρχονται. Είναι μεγάλη έκταση αυτή η χαβούζα? Όχι, είναι η χαβούζα σε διαστάσεις. Στο περίπου. Μιλάμε. Στο περίπου είναι μία τάφρος, ναι, περίπου 10 επί 10, ναι, και γινόταν μέσα σε αυτήν, αν γινόταν η απόθεση. Τώρα που έχουμε πάει τον Δήμαρχο και είναι σχεδόν όλο το σύσσωμο του Δημοτικού Συμβούλιο εδώ, τι πιστεύετε, τι θα γίνει? Φυσικά έτσι είναι εν γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι έχουμε την ευθύνη αυτή να είναι. Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος και έχουμε συμφωνήσει το να κάναμε αυτή τη διαχείριση, γιατί δεν γινόταν αλλιώτικα. Δεν μπορούσαμε διαφορετικά τα απόβλητα της περιοχής μας κάπως να τα διαχειριστούμε και να διοχετεύσουμε κάπου.